Υποδέχομαι στο στούντιο τον κύριο Γιάννη Γκιόκα, βουλευτή του ΚΚΕ, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Από συνήθεια το λέω ΚΚΕ, δεν μ' αρέσει να το λέω ΚΚΕ. Μ' αρέσει να το λέω ολόκληρο, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Να είστε καλά. Τι κάνετε? Να είστε καλά, όλα καλά. Είναι αλήθεια ότι τα κόμματα το τελευταίο διάστημα, όχι το ΚΚΕ τόσο πολύ, αλλά το πολιτικό σύστημα και συμπαρασύρει και το ΚΚΕ μαζί, ασχολούνται περισσότερο με τον εαυτό τους και λιγότερο με την πολιτική. Και αυτό είναι ένα ζήτημα για όλους εμάς που δεν ανήκουμε στον πολιτικό οργανισμό των κομμάτων και περιμένουμε να δούμε κάτι να λύνεται σε αυτόν τον κόσμο, τον άτιμο. Όχι, αυτό δεν ισχύει για το ΚΚΕ καθόλου. Και ούτε μας συμπαρασύρει, ούτε έχουμε πέσει σε καμιά τέτοια παγίδα. Πώς δεν σας συμπαρασύρει, όταν η Βουλή ασχολείται με άλλα ζητήματα και όχι με την καθημερινότητά μας? Λέω ότι μας αφορά εμάς. Ναι. Δεν έχουμε ούτε την εσωστρέφεια των άλλων κομμάτων, ούτε την περιδίνηση την οποία βρίσκεται ή η κυβέρνηση, είτε τα κόμματα της λεγόμενης σοσιαλδημοκρατίας. Μπορείτε να έχετε όμως την αποτελεσματικότητα, όταν είναι τέτοιο το τοπίο? Βεβαίως μπορούμε. Βεβαίως μπορούμε. Εμείς αυτό που θεωρούμε ότι έχει στριμώξει πραγματικά την κυβέρνηση είναι μια εργατική λαϊκή αντιπολίτευση η οποία υπάρχει καθημερινά στους δρόμους. Πριν λίγο δείξατε ένα ρεπορτάζ για την. Είχατε τον καλεσμένο για την αυριανή πανηγειονομική απεργία των γιατρών. Αυτή η αντιπολίτευση είναι που έχει στριμώξει τον κύριο Γεωργιάδη. Ο αγώνας των εργαζομένων σε μια σειρά κλάδους είναι που έχει στριμώξει την κυβέρνηση και έχει φέρει και αποτελέσματα. Να σας πω μόνο το εξής. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαν απεργία 2.000 διανομής στις πλατφόρμες, τις γνωστές πλατφόρμες. Είχαμε σύνδεση με την κινητοποίηση τους απεργίας. Και είστε από τις λίγες εκπομπές που προβάλλουν τέτοιου είδους κινητοποίησεις, γιατί η πλειοψηφία είναι ότι προβάλλονται ό,τι συμβαίνει στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης σε αυτά, από το αν θα γίνει debate, από το τι είπε ο Κασελάκης, από το τι γίνεται με το πόθεν έσχες, και όχι αυτό που αποτελεί την πραγματική αντιπολίτευση στην κυβερνητική πολιτική. Πριν λίγες μέρες επίσης, οι λιμενεργάτες στο κινέζικο μονοπόλιο της Κόσκο κατάφεραν να πετύχουν και την ακύρωση ενός μνημονιακού νόμου και να πετύχουν την επαναφορά και μάλιστα με όρους αναδρομικότητας την ένταξή τους στα βαριά κατανθυγινά. Αυτά είναι. Αυτοί οι αγώνες είναι που στριμώχνουν την κυβέρνηση και αυτοί, αν θέλετε, οι αγώνες είναι που παλεύουμε ως ΚΚΕ να δυναμώσουμε, ενισχύοντας ένα ρεύμα συνολικότερης αφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής. Συμφωνώ. Και ενός συστήματος που έχει τεράστια αδιέξοδα και αυτά φαίνονται και στο αστικό πολιτικό σύστημα. Ναι. Και αντανακλούν και εκεί. Βρίσκεται σε περιδίνηση γενικότερα το πολιτικό σύστημα, είναι δεδομένο. Και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι υπάρχει μια δημοσκοπική άνοδος του ΚΚΕ το τελευταίο διάστημα. Όμως, και πραγματική, με βάση. Και πραγματική, προφανώς, ναι, και πραγματική. Τα εκλογικά αποτελέσματα. Όμως, είναι μια δημοσκοπική άνοδος που την έχουμε ξαναδεί για το ΚΚΕ όταν κλειδωνίζεται το σύστημα. Ανεβαίνει το ΚΚΕ γιατί είναι πάντα ένα οχυρό, ένα καταφύγιο για τον κόσμο που ψάχνει την ανάγκη του. Αλλά αυτό δεν συνεχίζει να φουσκώνει. Μετά, όταν έρχεται η νημεία στους υπολείπους, επιστρέφει το ΚΚΕ στα γνωστά ποσοστά και φουσκώνει οι υπόλοιποι. Κοιτάξτε, επειδή παρακολούθησα και πιο πριν, είχατε και μια συζήτηση σε σχέση με την αστάθεια αυτή που υπάρχει στο αστικό πολιτικό σύστημα, όπως λέμε εμείς, και αν υπάρχει ομοιότητα με την περίοδο του 2012 και ούτω καθεξής. Δεν είμαστε όμως εκείνη την περίοδο. Δεν είμαστε στο 2012. Προφανώς. Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει βγάλει πολιτικά συμπεράσματα από τις προσπάθειες που κάνανε διάφοροι να εμφανίσουν ότι με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα καταργηθούν τα μνημόνια ή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τυχών αυτής της οικονομίας μπορεί να υπάρχει ευημερία για το λαό. Και σήμερα θεωρούμε ότι οι δεσμοί που αναπτύσσει το ΚΚΕ, οι αγωνιστικοί δεσμοί, με έναν τέτοιο κόσμο, με εργαζόμενους, με αυταπασχολούμενους, με εργατικές λαϊκές δυνάμεις, είναι πιο στέρεοι και εδράζονται και σε μια εμπειρία που έχει συσσωρεύσει ένας κόσμος όλα αυτά τα χρόνια. Και εξαντιαστολής, η κατάσταση που υπάρχει και στην κυβέρνηση, αλλά κυρίως στα κόμματα της λεγόμενης σοσιαλδημοκρατίας, όπως λέμε εμείς, της αμαρτωλής, στο ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, είναι αποτέλεσμα, αν θέλετε, αυτής ακριβώς της πείρας. Γιατί τα κόμματα αυτά έχουν φτάσει εδώ που έχουν φτάσει, όχι γιατί εμφανίστηκαν κάποια πρόσωπα εν προκειμένου στο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Κασελάκη κτλ., οι οποίοι έκαναν κάποιες συγκεκριμένες επιλογές. Ο κύριος Κασελάκης ήταν το σύμπτωμα, δεν ήταν η αιτία. Η βασική αιτία είναι ότι αυτά τα κόμματα, τα
ταυτίστηκαν διαχρονικά και από τη μεριά της κυβέρνησης, και από θέση κυβέρνησης, αλλά και από θέση αντιπολίτευσης, με αντιλαϊκές επιλογές στρατηγικού μάλιστα χαρακτήρα, τις οποίες σήμερα υπηρετεί και απογειώνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που μπορούμε να αναφέρουμε. Από την εμπλοκή στον πόλεμο της χώρας μας, αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι εμπλεγμένη σε δύο μεγάλους πολέμους. Και πρώτη φορά στην ιστορία, μάλλον τουλάχιστον σύγχρονη ιστορία, με τόσο ενεργό ρόλο. Με ενεργό ρόλο, μάλιστα σήμερα υπήρχε και το δημοσίευμα, το οποίο δεν έχει διαψευστεί και ισχύει, γιατί εμείς βγάλαμε σχετική ανακοίνωση, ότι η Ελλάδα συμμετέχει με F-16 σε ασκήσεις πυρηνικού πολέμου. Ναι, και ζητάτε από την κυβέρνηση να σας απαντήσει. Και ζητάμε, αν από την κυβέρνηση, ή όχι. Και ζητάμε από την κυβέρνηση να μας απαντήσει ή όχι, και σε περίπτωση που ισχύει, να αποσύρει τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, είτε αυτές αφορούν μέσα, είτε αυτό. Για όποιον δεν ξέρει, το σενάριο είναι ότι εμείς έχουμε στείλει κάποια μαχητικά τα οποία θα συνοδεύσουν. Θα συνοδεύουν βομβαρδιστικά, κάνουν πυρηνικές επιχειρήσεις. Είναι εξωφρενικό. Γίνονται ασκήσεις στη Βόρεια Ευρώπη. Ακριβώς, δεν επιχειρούν κάπου. Ακριβώς, αλλά... ναι, γίνονται ασκήσεις. Όμως πάνω σε σενάρια πυρηνικού πολέμου. Είναι εξωφρενικό, αν το σκεφτεί κανείς. Και όμως, για δείτε, το μοναδικό κόμμα που έβγαλε ανακοίνωση και κατήγγειλε αυτούς τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και αυτή την εμπλοκή που πλέον δεν έχει κανένα όριο και κανένα φραγμό, είναι μόνο το ΚΚΕ. Και το ίδιο ισχύει και στο θέμα του πολέμου, το ίδιο ισχύει και στα ζητήματα των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την πράσινη μετάβαση, την ακρίβεια και πάει λέγοντας. Αυτά τα κόμματα έχουν ταυτιστεί με στρατηγικές επιλογές που σήμερα τις πληρώνει πάρα πολύ ακριβά ο ελληνικός λαός. Θα σας κάνω την ερώτηση που και ο κύριος Κουτσούμπας θα έλεγε, τι πιο σύνηθες. Στην ροή εδώ των μηνυμάτων κάτω από την live αναμετάδοση, πάρα πολλοί ρωτούν, λένε μάλλον, ότι το ΚΚΕ δεν θέλει να κυβερνήσει. Θέλει απλά να είναι δυνατό και να κάνει αντιπολίτευση. Το ΚΚΕ όχι απλά θέλει να κυβερνήσει, το ΚΚΕ ιδρύθηκε για αυτό το σκοπό. Ένα κομμουνιστικό κόμμα ιδρύθηκε προκειμένου να προβάλλει μια άλλη πρόταση διεξόδου, μια άλλη οργάνωση της κοινωνίας και να ο ίδιος ο λαός, η ίδια η εργατική τάξη, να πάρει την εξουσία. Είναι προφανές ότι σε αυτόν τον δρόμο, σε αυτόν τον δρόμο, το ΚΚΕ θα αναλάβει κυβερνητικές ευθύνες. Όμως, προσέξτε να δείτε, τι εννοούν ορισμένοι, δεν λέω τους, τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Μα έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα έτσι, που σας το λέω, θέτουν και σας ένας κόσμος που ενδεχομένως κάνει και εκ του πονηρού αυτή την... Όχι, μπορεί να μην το κάνει μόνο εκ του πονηρού. Όχι, του πονηρού, να σκέφτεται ότι εγώ να ψηφίσω ΚΚΕ για ποιο λόγο, για να υπάρξει κάποια στιγμή στην κυβέρνηση ή απλά για να τον ενισχύσω, να έχω ένα κόμμα να με στηρίζει. Λέω ότι πολλές φορές υπάρχει στο νου μας μια κυβέρνηση η οποία θα διαχειριστεί τη σημερινή κατάσταση. Εμείς λέμε ξεκάθαρα, αυτό το σύστημα δεν μπορεί να διορθωθεί ούτε να εξασφαλίσει την λαϊκή ευημερία με αλλαγή ενός διαχειριστή. Και αν θέλετε, αυτό αποδείχτηκε την τελευταία δεκαετία με την εμπειρία που συσσωρεύσαμε την τελευταία δεκαετία και αυτά που ακούσαμε με διάφορους σωτήρες και αυτά που τελικά έγιναν στην πράξη. Ναι. Ο κόσμος πρέπει να ενισχύσει το ΚΚΕ και εκλογικά, αλλά όχι μόνο εκλογικά, έτσι, να το ενισχύσει, να συμπορευτεί μαζί του στους καθημερινούς, στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, σαν και αυτά τα μέτωπα που έχουμε καθημερινά μπροστά μας. Ο αγώνας των υγειονομικών, η πανεργατική απεργία στις 20 του Νοέμβρη, που την προετοιμάζουν από τώρα τα σωματεία, τα συνδικάτα και οι ομοσπονδίες, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό μέτωπο πάλης ενάντια σε αυτά που προετοιμάζει η κυβέρνηση. Χθες είχε συνάντηση η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, με συνδικάτα κτλ. Ναι, ναι, τι είναι αυτό που τους ανακοίνωσε, επί της ουσίας την επιβολή ενός μόνιμου κόφτη, λοιπόν, στο μισθό. Πλαφόν δεν μπαίνει στις τιμές των τροφίμων, πλαφόν δεν μπαίνει στα καύσιμα, δεν μπαίνει στο ρεύμα, όμως πλαφόν στην τιμή της εργατικής δύναμης μπαίνει. Το ΚΚΕ, λοιπόν, έχει πρόταση διεξόδου. Ανατροπής της σημερινής κατάστασης και οργάνωσης μιας άλλης κοινωνίας. Επειδή ακριβώς έχει αυτή την πρόταση διεξόδου, γι' αυτό το λόγο μπορεί να είναι και πιο αποτελεσματικό στους καθημερινούς αργώνες, να ασκήσει πίεση, να καθυστερήσει και να εμποδίσει μέτρα, και γι' αυτό το λόγο εργατικές λαϊκές δυνάμεις που βγάζουν, ξαναλέω, συμπεράσματα, έχουν κάθε συμφέρον να συμπορευτούν με το ΚΚΕ. Κύριε Γκιόκα, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ.